να φιλοξενούμε δύο πολεμιστές του 361 τάγματος πεζικού το 1974, που και οι δύο βρέθηκαν στα μουντρούμια εκεί της Τουρκίας εχμάλωτη, και είναι ο Πολύδωρος ο Πολυδώρου, ο Φίλτατος. Καλημέρα αγαπητέ μου Πολύδωρε. Καλημέρα αγαπητέ Άντρεα. Ο οποίος είναι και ο συγγραφέας βέβαια του περίφημου αυτού βιβλίου «Εχμάλωτη στην Τουρκία με δανεικό παντελόνι». Και ο Φίλτατος ο Σταύρος ο Δάμαλος. Καλημέρα αγαπητέ μου Σταύρο. Καλημέρα Άντρεα. Πραγματικά σε ευχαριστώ την καρδιά μου μέσα, διότι αυτά τα 46 χρόνια του προοδευτικού πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής για εσάς τους πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης σίγουρα έχει επιπλέον μνήμες που σίγουρα δεν πρόκειται να ξεχάσετε ποτέ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τον Πολύδωρο. Καταρχήν το βιβλίο αυτό, τρίτη έκδοση. Αυτό για μένα σημαίνει πολλά. Σημαίνει για μένα σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει να μάθει. Ναι. Θέλει να μάθει. Σίγουρα, ναι. Πόσο ήταν, 1309? 1303 ώρες εκμαλωσίας. Ναι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, έχουμε χρόνο. Τι θυμάσαι αυτή τη μέρα, 46 χρόνια πριν? Αγαπητέ Αντρέα, τα δεινά μας και τα δεινά όλου του κόσμου και της Κύπρου ξεκινούν που είναι την καταραμένη ημέρα. Η μέρα αυτή με βρίσκει εμένα στο χωριό μου, πήρα άδεια μετά από 4 μήνες και δώσαν μου άδεια διότι κατά κάποιον τρόπο θεωρούμουν επικίνδυνο άτομο για το πραξικόπημα. Τώρα ένα κοπελού 19 χρονών πόσο επικίνδυνος ήμουν, μόνο αρρωστημένα μυαλά μπορούν να το φανταστούν. Ήμουν στο χωριό μου, εκαλεστήκαμε στις 17 του Ιούλη για να παρουσιαστούμε στις μονάδες μου και ξεκίνησα από το χωρκό μου, από τον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού περπάτητος, η κυκλοφορία απαγορεύεται, για να πάω στο τάγμα μου. Έφτασα μέχρι τα πλήγη περπάτητος και μεταφέραμε κάποιος που παράβηκε ο κέρφιου και τα λοιπά και έφερε με και παράδοσε με στην αστυνομία της Δευτεράς. Στη συνέχεια επήραμε στο ΙΕΦ, διαδικασίες πολλές και τα λοιπά, επιθέσεις που έχω καβιτακίες και τα λοιπά και πραξικοπηματίες και κατέληξα στο τάγμα μου, 18 του Ιούλη. 361. Ναι, στο φυλάκιο 4 του δικό μου. Μάλιστα. Βάλε μια ανατελεία. Να πάω στο φίλο μου το Σταύρο, το Δάμαλο, την ίδια μέρα που περιγράφει ο φίλος μου ο Πολύδωρος. Εσύ πού είσαι? Εγώ, Αντρέα, ήμουν στη Ράπολη, σαν πολύ ήμουν 20 του Ιούλη. Από το Φεβράρι δεν είχα πάρει άδεια. 30 του Ιούνιου μου δώσανε 20 ημέρη να παρουσιαστώ 19 και να απολυθώ στις 20. Είναι αυτά που έλεγε ο Πολύδωρος προηγουμένως. Θεωρούμαστε ότι είμαστε μακαριακή κατάσταση και έπρεπε να φύγουμε για τους δικούς του λόγους από το στρατόπεδο. Στις 15 του μηνός εγώ ήμουν με τον πατέρα μου και τον πάτερα από το Τσέρι, πηγαίναμε... Είσαι από το Τσέρι, εσύ. Ναι, πηγαίναμε για κάποια δουλειά κάτω στη Λευκοσία και μας βρήκε το πραξικόπημα εδώ στο Στρόβολο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, ήθελα να κατέβω προς τα κάτω, να δω πώς μπορώ να βοηθήσω. Είχα αντίδραση από τον πατέρα μου και τον παπά. Επιστρέψαμε πίσω στο χωριό στις 15. Στις 17 μας κάλεσαν να παρουσιαστούμε. Πήγα μέχρι το αεροδρόμιο της Λαγατάμιας που είχε βάση η αεροπορία. Από εκεί μεταφέρθηκα στην τρίτη αντέρα στο ΓΑΣΥΠΗ. Μιλούμε πάντα για τις 17. Στις 18 πήγα στο δίκο μου. Είμαστε στα φυλάκια το δικό μου. Σημείωσε ότι στις 17 το βράδυ είχαν γίνει συλλήψεις στο Τσέρι και πυροβολήσανε τον γαμπρό μου που ήταν ο Κώστας Μισαούλης. Αυτή η ηρωική μορφή της κυπριακής ιστορίας. Είναι δεύτερος Μισαούλης. Ο ένας ο Μισαούλης είναι αυτός που σκοτώσανε με τον Καβάζογλου. Και ο Κώστας ο Κώστας ήταν ανεψιός του αρχαίου. Συμπολεμιστές. Ναι, ναι. Στη μάχη μαζί. Τώρα μάχη, προδομένη ιστορία τώρα αυτή βέβαια. Ξεχασμένη και προδομένη σε έναν όλεθρο. Αλλά εσάς είχε μια τραγική κατάληξη. Δεν ήταν ότι τέλειωσε ο πόλεμος με τις συνέπειες που είχε. Εσείς είχατε και άλλο μαρτύριο μετά, την Τουρκία, φυλακισμένη. Μάλιστα. Πριν φτάσουμε εκεί τώρα, πες μου λίγο για τις μάχες πριν τη σύλληψη, πριν την Τουρκία.
Όταν πήγαμε μέσα στο φυλάκιο 4 στο Δίκομον, το φυλάκιο 4 στο Δίκομον ήταν απέναντι από την έπαυλη του Ντεχτάζ, απέναντι από τον δρόμο του Κοβόιν, το σύντομο δρόμο που στην Κερίνια. Εκεί ήταν το επίκεντρο της ρήψης αλεξιπτοριστών. Εμένα με ξύπνησε ολοχίας ο Μακαρίτης, ο Στέλιος, ο Χριστοφόρου, ο οποίος βρέθηκε στον ομαδικό τάφο των Κορνόκηπων. Ήταν ο αρχιφύλακας του φυλακίου μου. Με ξύπνησε η ώρα 5.30 το πρωί, ήμουν πολυπολιτής, ήμουν πας στο πολυβόλον εγώ. Ήχουν το πολυβόλον οπλισμένο και ασφαλισμένο. Όταν ξύπνησα και είδα τον ουρανό γεμάτον αεροπλάνα και αλεξίπτωτα, εγώ επαλάβωσα κατά κάποιον τρόπο, δεν ξέρω να μου γίνεται του. Και φώναξε Βάρτους και Ντούρκοι. Όπως ήμουν έτσι από ύπνου, απασφάλισα το πολυβόλο και η ρηπή χάθηκε μονομιάς. Εξύπνησα, συνειδητοποίησα κατά κάποιον τρόπο ότι γίνεται του πόλεμος και εισβολή και άρχισα να βάζω ασταμάτητα από το φόβο μου, διότι έβλεπα τούτη την κουβέντα όλη μπροστά μου. Σας διακόπτω τώρα, είναι η ώρα που οι σιρήνες ηχούν, έτσι, 46 χρόνια. Μάλιστα. Τόσο διαπεραστικός ήχος που συγκλονίζει την ψυχή και το μυαλό. Μάλιστα. Συνέχισε, Πολύτερο μου. Δυστυχώς θυμόμαστε, ακούμε τις Ελλήνες και θυμόμαστε την ιστορία μας. Μακάρι αυτή η μέρα να με ξημέρωνε ποτέ. Ποτέ. Ναι. Ποτέ. Συνέχισα και έβαλα εναντίον των αλεξιπτοριστών. Όπως είπα, από το φόβο μου, διότι περίμενα ότι να κάνουν επίθεση. Την νύχτα σίγουρα, αλλά να μας επιτεθούν και ο πρώτος στόχος είναι η εξουδετερώση του πολυβολίου και ήμουν ο πρώτος στόχος εγώ. Γι' αυτόν έβαζα ασταμάτητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όταν το απόγευμα να πούμε, ήμουν να κάνω συντήρηση του πολυβόλου και κάλεσα για τον οπλουργό, τον Μαθαίου Χριστάκη, τον λόγο γύρτε γύρεντο, ο άνθρωπος ερωτήθηκε, λέει, μάχο του Θεού, έχω γλάσες τώρα. Πώς δουλεύει, το κάψεις. Ναι. Διότι για τον λόγο που σας είπουν να πούμε ότι εφοούν νυχτερινή επίθεση. Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα έσυρα 37 κάχες σφαίρες. Ο λόγος που το αναφέρνω, και είμαι ο ήρωας, το παλικάρι, για ξέρω εγώ. Και λέω σας, τούτα τα πράγματα εγώ έκανα από το φόβο μου. Ναι, πολλές φορές πράγματα γίνονται από το φόβο μας. Να ρωτήσω τον Σταύρο, με το τάγμα στη μάχη, ποιες ήταν η διαδικασία εκεί, η μάχη που συμμετείχε στην ίδια... Είμαστε στον ίδιο λόγο, Ανδρέα, ο Πολύδωρος στο φυλάκιο 4, εγώ στο φυλάκιο 1. Ναι. Το φυλάκιο 1 είναι το τελευταίο προς την Άσπρη Μούτη. Εμάς ήταν βραχώδης η περιοχή που είμαστε. Ξεκίνησε η κατάσταση, όμως να σημειώσω ότι 2-3 μήνες πριν μας αλλάξαν τα πολυβόλα. Εγώ ήμουν σε αντιεροπορικό πολυβόλο. Είχαμε εκπαιδευτεί, βασική εκπαίδευση πάνω στο Browning, το 50 το αμερικάνικο. Και 2-3 μήνες πριν το πραξικόπημα, πριν την εισβολή, μας τα αλλάξαν και μας φέρανε τα κρινόφ, τα ρώσικα. Τα οποία δεν είχαν κάνει καθόλου εκπαίδευση. Όταν τα βγάλαμε από τις αποθήκες την Παρασκευή το βράδυ νομίζω και τα εφαρμόσαμε, ξεκινώντας το πρωί η εισβολή, εμάς η διαδρομή που κάναν τα μεταγωγικά και τα ελικόπτερα περνούσαν, ρίχναν τον κόσμο που ξεφορτώνανε με τα αλεξίπτωτα και περνούσαν ακριβώς πάνω από το φυλακείο μας. Όμως τι ήταν, το πολυβόλο που είχα εγώ, κάθε μια-δυο σφαίρες πάθαινε εμπλοκή. Κάθε μια-δυο σφαίρες είχε εμπλοκή. Λιώσανε τα χέρια μου πλύζοντας. Ήρθαν ή δύο ή τρεις φορές πάνω ο πλουργός, δεν κατάφερε να το φτιάξει. Εάν το πολυβόλο το δικό μας δούλευε, θα έκανε θράψεις. Όμως
Εγώ παρατηρώντας και στη συνέχεια όταν έγινε η δεύτερη εισβολή, διότι ήταν τόσο μεγάλο που δεν μπορούσαμε να το κουβαλήσουμε, το αχρηστέψαμε και το εγκαταλείψαμε. Βγάλαμε την κλίστρα από πάνω. Στη δεύτερη φάση, όταν είδα πώς ήταν τοποθετημένες οι σφαίρες πάνω στις ταινίες, ήταν όλες ευθείες μπροστά από το κλιπ της ταινίας. Ενώ στην πρώτη φάση ήταν ένα λάξ μπροστά πίσω. Δηλαδή ήταν τοποθετημένες, μας τις είχαν φέρει μέσα στις ταινίες, ήταν τοποθετημένες λάθος και σου δημιουργούνται χίλιες αφιβολίες. Κατά λάθος ξεπίτηδες. Να σε ρωτήσω κάτι, αγαπητέ Σταύρο, τώρα που ακούσες σιρήνες, κάθε φορά που ακούσες σιρήνες, τι σου ρίχνει στο μυαλό? Παγώνει το αίμα μας. Έρχονται αυτές όλες οι τραγικές μέρες και λέω να μην ξανάρθω για τα παιδιά μας. Εμείς μεγαλώσαμε. Έχουμε παιδιά μεγάλα. Ναι. Κρίμαν ο κόσμος. Χάθηκε τόσος κόσμος άδικα. Να χαθεί σε έναν τίμιο πόλεμο, να σε έχω μπροστά μου και εσύ μπροστά σου. Εντάξει, θα σκοτωθούν κάποια, αλλά ήταν τόσο άδικα. Άδικα. Τώρα θέλω να πάω στο κομμάτι αυτό της σύλληψης και της Τουρκίας, της αιχμαλωσίας. Πώς προέκυψε αυτό, πες μου λίγο, αγαπητέ μου, πολύ δωρε. Καταρχήν το βιβλίο αυτό, το πολύ σπουδαίο βιβλίο, πού το βρίσκουν οι φίλοι μας, γιατί δεν ρωτάνε κάποιοι φίλοι, στέλνουν μήνυμα. Δεν το βρίσκεις στα βιβλιοπωλεία. Τα τηλέφωνα του Πολύδωρου, τα έχουμε εμείς, όποιος θέλει να επικοινωνήσει και μαζί του, έτσι. Γιατί μπορεί κάποιοι να είναι και βοηθητικοί σε να γράψει κάτι άλλο μετά. Κάποιες μαρτυρίες που ίσως να μην έχεις. Διανέμοντας όλη την Κύπρο, στέλνω το δωρεάν με το ACS. Μάλιστα. Όποιος θέλει, τα τηλέφωνα υπάρχουν, αγαπητοί φίλοι, το βιβλίο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε στα χέρια μας, γιατί καταγράφει, αποτυπώνει μια αλήθεια. Έχει τεράστια να μπίζει το βιβλίο. Χτες συγκεκριμένα, χτες το απόγευμα, ήρθε κάποιος φίλος, άγνωστος για μένα, Θεοδόσης Σεωσία από τη Λεμεσόν, η ώρα 5:30 σπίτι μου και αγόρασε το βιβλίο. Έκατσε ο άνθρωπος και διάβασε το. Ως η ώρα 10, έστειλε μήνυμα, να πούμε, και έγραφε μου τα καλύτερα λόγια για το βιβλίο. Διότι τα μέσα, όπως σημαίνει και την άλλη φορά, γράφω αλήθειες, την αλήθεια που καταγράψα τα μέσα και την ουσία. Λοιπόν, είπου σου για το κίνητρο για να γράψω το βιβλίο τούτο ποιον ήταν. Ήταν με την προσβλητική αναφορά στα πολιτήρια μας, αυτοί που μας εγκατέλειψαν στο πεδίο της μάχης είχαν το θράσος να μας γράψουν όλα τα πράγματα πάνω στα πολιτήρια. Ότι συλληφθήκαμε εχμάλωτοι, δεν εξακριβώθησαν τα αίτια της σύλληψής μας, ούτε η διαγωγή μας κατά τη διάρκεια ντάφτης. Αφού ντροπή. Τούτοι που έπρεπε να περάσουν από ντροπή. Στρατοδικία. Ντροπή, ντροπή. Εκαταλάβεις. Προαγωγές στο τέλος, ναι. Ντροπή. Και εμένα δεν με ενοχλούσε τόσο να πούμε. Ήταν και αυτόν η προσβλητική αναφορά στα πολιτήρια, αλλά είναι και η σπήλωση του ονόματος αυτών που ευρέθησαν σε ομαδικούς στάβους. Ότι ο διοικητής μας μας κατηγόρησε ότι ετρέξαμε να παραδοθούμε στους Τούρκους ελπίζοντες να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Καταλαβαίνεις πόσο προσβλητικό είναι για αυτούς που ευρέθησαν στους ομαδικούς τάφους και ειδικά στον ομαδικό τάφο του Κορνόκηπων, στον οποίο ευρέθησαν 31 άτομα, ότι ετρέξαν να παραδοθούν για να κλειώσουν τη ζωή τους. Και κατηγορά μας και εμάς να πούμε τους εχμάλωτους ότι κάποιοι συλληφθήκαμε 20 Αυγούστου, εγώ συλλήφθηκα 28 Αυγούστου και άλλοι 14 Σεπτεμβρίου. Και τόσο ο Κύριος που μας εγκατέλειψε και ο λόγος στο πεδίο της μάχης είχε το θράσος και την ανέλεια να έρθει να μας κατηγορήσει. Ξαναείπουν του την κουβέντα, Ανδρέα, το 361 τάγμα πεζικού είχε 340 κληρωτούς στρατιώτες, 22 αξιωματικούς και 117 έφεδρους. Είναι σύνολο 460. Είχε μεγάλες απώλειες. Λοιπόν, τις 13 του Αυγούστου είχε κι άλλη ενίσχυση που έφεδρους στρατιώτες. Άγνωστον αριθμό. Στην ανασύνταξη του τάγματος που έγινε στις 15 Αυγούστου των Μαζωτών,
είχε 109 στρατιώτες από ένα σύνολο 479 ατόμων, στην αναφορά είχε 109. Οι άλλοι ελείπαν, οι άλλοι 370 ελείπασαν. Πρώτος λόγος είχε 4 άτομα. Τρίτος λόγος δεν υπήρχε κανένας, διότι μας εγκατέλειψαν στο πεδίο της μάχης. Οι απώλειες του 361 ήταν γιατί ήταν από την εγκατάλειψη, ή παραπάνω. Δηλαδή τουλά τα 91 άτομα, τουλάχιστον οι 70 ήταν από την εγκατάλειψη. Σταύρο, αυτά περιγράφει, φαντάζομαι πονάει το γεγονός ότι το ευχαριστώ της πατρίδας είναι των ανθρώπων αυτών, είναι αυτό το σημείωμα στα πολιτήρια. Πονάει αυτό το πράγμα, έτσι. Αντρέα, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο κόσμος που ήρθε πίσω και ήρθε σακατεμένος. Ήρθε με ψυχολογικά προβλήματα. Προπάντων ο κόσμος που πέρασε εχμαλωσία. Πάρα πολλοί κόσμος και κανένας δεν τους είδε. Εμείς, δόξα τω Θεώ, ήρθαμε, κάναμε οικογένειες, νομίζουμε ότι είμαστε καλά. Αλλά έχει κόσμο που ήθελε βοήθεια. Και ψυχολογική στήριξη και οικονομική. Είναι κρίμα. Ντροπής πράγματα. Εκεί στην αιχμαλωσία κατάλαβες ότι ο άνθρωπος αντέχει. Πάρα πολύ. Αντέχει, ε? Πάρα πολύ. Αντρέα, στις 29 Αυγούστου, εγώ συλλήφθηκα στις 15 Αυγούστου, μέρα της Παναγίας, πολύ κοντά στην περιοχή που σκοτώσανε τους 31, του ομαδικού τάφου του Κερνόκηπου. Είχαμε κάτι παλιό όπλα μαζί μας. Εντάξει, γλιτώσαμε. Μας πήρανε στο καράζ του Παυλίδη στις 17 του μηνός. Στην 21 μας ξεκινήσανε για να μας πάρουν Τουρκία. Ήταν γεμάτο το καράζ του Παυλίδη. Μεσάνυχτα έφευγε κόσμος. Ήσασταν μαζί τότε εκεί σε αυτή τη διαδρομή? Όχι, ο Πολύδωρος συνελήφθηκε πιο ύστερα. 28 πιο μετά, μάλιστα. Μυρωία 21. 21. Μπήκαμε στα λεωφορεία. Εκεί στο πέρασμα που είναι η Αγίρτα, ακουστήκανε διάφοροι πυροβολισμοί, μπήκανε στο λεωφορείο, μου χτυπήσανε πάνω στο κεφάλι με γροθιά. Τέλος πάντων, μας πήρανε στην Κερίνια. Για κακή μας τύχη, είχαμε έναν παπάν από την Άσσα μέσα στο λεωφορείο. Για 6 ώρες, από τις 4 το πρωί περίπου μέχρι τις 10, μπαίνανε από την μπροστινή και την πισινή πόρτα του λεωφορείου, 4 άτομα περίπου, δεμένα χέρια μάτια, μας κατασκοτώνανε, κουραζόντουσαν αυτοί, κατεβαίνανε, φωνάζανε που πας ότι είχε παπά μέσα, μας δένανε 6 ώρες, ασταμάτητα, αδιάκοπα. Είχα ένα φίλο, συγχωρέθηκε, πλήγηκε στη θάλασσα, τον κάψανε με τσιγάρο στο σβέρκο και μετά τον πήξανε μολύβι μέσα στις πληγές. Δεν μας φόρεσαν όλους το πλοίο. Μας πιάσανε, μας φέρανε πίσω Λευκωσία και εκεί που είχαν 5-6 αστυνομικούς έξω από το καράζ για να μας προσέχουν, γεμώσανε τις ταράτσες πολυβολία. Τούτοι μπορεί να νομίσανε ότι θα κάνανε κάτι, ας πούμε, λόγω του άγριου ξυλοδαρμού. Ξύλο φάγαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτό ήταν το πιο δυνατό. Εμείς κάποτε που είχαμε ζώα στο χωριό και τους δίναμε 2-3, νομίσανε ότι θα πεθάνουν τα ζώα. Ο άνθρωπος έχει τεράστιες αντοχές. Το λες και χαμογελάς, αλλά βέβαια ξέρεις πολύ καλά τι έχεις περάσει με όλη αυτήν την ιστορία. Πολύδωρε, στα Άδανα σε πήγανε σένα? Ναι, τα Άδανα όμως ήταν ένα σταθμός διακομιστικός. Στα Άδανα κάναμε 10 μέρες. Την πρώτη νύχτα που μας πήρα στα Άδανα είχαμε μια θερμής υποδοχής. Πλήθος όχλου έξω από τη φυλακή. Ναι, πράγματι ήταν θερμή υποδοχή. Εξαγριωμένος κόσμος, για να καταλάβεις, Ανδρέα, τα φορτηγά δεν μπορέσαν να πλησιάσουν τις φυλακές. Και μείναν σε μια απόσταση, έξω από τις φυλακές ήταν όχλος, στέκαν οι στρατιώτες και προσπαθούσαν να κάνουν διάδρομο για να περάσουμε εμείς για να μπούμε στις φυλακές. Και περίπου καμιά 200 μέτρα, είναι η απόσταση για να τη διανύσουμε, ήταν απερίγραπτη. Τρώαμε, χτυπούσαν μας με ξύλα, σίδερα, υβρυσίες κτλ. Δηλαδή δεν έμεινε
κανένας που να μεν είχε τον κάπου άχρηστον από το ξύλο και τα λοιπά. Την άλλη ημέρα εκουρέψαν μας και ξέρω εγώ να πούμε, διότι ήταν να μας κάπουν ανακρίσει, να μας κάνουν φωτογραφίες και τα λοιπά. Τους μισούς κελαίες τους ήταν σχισμένες από τα χτυπήματα που εφάμε. Τις υπόλοιπες ημέρες η διαβίωση ήταν καλή. Ήταν ο διοικητής των φυλακών, ήταν πολλά εντάξει, συμπεριφέρθηκε μας πολλά ανθρώπινα κατά κάποιον τρόπο. Λέω τον το πράγμα για να κάνω σύγκριση με τις άλλες φυλακές που πήγαμε. Διότι εκεί ήταν μόνο η κράτησή μας και τα λοιπά. Ο άνθρωπος ύστερα ευχήθηκε μας να πάμε στις άλλες φυλακές που να πάμε να περάσουμε ακόμα καλύτερα, αλλά αν κατάρα μου μας έβαλε και λευκή. Επήραν μας στα Τίαμα. Τα Τίαμα είναι βαθιά μες στις κουρδικές περιοχές, κοντά στο Ιράκ, που πάνω από τη Συρία. Και μέσα ήταν το Αλκατράζ. Δηλαδή το τι περάσαμε εκεί μέσα, ήταν οι συνθήκες διαβίωσης, ήταν πολλά άνθρωπες. Τρώαμε 4 φορές την ημέρα ξύλο, δηλαδή ξύλο, όχι καμιά. Υπήρχε μια αυλή, κατεβάζαν μας κάτω. Και στέκασαν 3 ώρες που την μια πανατρής που την άλλη και κάμναν μας όλους άχρηστους από το ξύλο. Πριν να φάμε, έπρεπε να φάμε πρώτα ξύλο. Ήταν να έρθει ο γιατρός η ώρα 9 να μαζί αν είχε κάποιον άρρωστο, πάλι το ίδιο. Ήταν, περάσαμε ένα μήνα στα Τίαμα, ήταν κόλαση. Νομίζω ότι όλα αυτά τώρα που θυμόμαστε μαζί, στο δικό μου το μυαλό είχε, έτσι, υπάρχει το εξής, ότι τελειώνει αυτή η ιστορία, η τραγωδία, η περιπέτεια και επιστρέφεις πίσω και νιώθεις την πατρίδα να σου λέει ένα ευχαριστώ για αυτό που πέρασες. Γιατί όλο αυτό ήταν μια περιπέτεια υπερασπιζόμενος στην πατρίδα. Δεν το πήρατε ποτέ αυτό. Πήραμε 7 ευρώ σύνταξη. 7 ευρώ σύνταξη. Γελίες καταστάσεις. Ας δίνουν σε αυτούς που έχουν ανάγκη να τους δώσουν μια βοήθεια. Τι τα 7 ευρώ είναι κοροϊδία για όλους. Ναι, πολύ δε πατρίδα ξεχνάει. Αγαπητή Αντρέα, δυστυχώς, εμείς τουλάχιστον, εγώ και να πω περίμενα από την πολιτεία, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε και να νομίζουν και κάποιοι ότι θέλουμε είτε λεφτά, είτε που αναφέρνουμε τούτα τα 5 και 7 ευρώ, τούτα τα πράγματα είναι προσβλητικά. Εγώ τουλάχιστον περίμενα, όπως έκαμε και το σχόλιο την άλλη φορά με την αναφορά, μετά από τόσον αγώνα που κάμαμε και με τον Σταύρο, πήγαμε και στη Βουλή και με τον φίλο μου τον Αντώνη τον Χαραλάμπου και τον Στέγιο τον Μιχαήλ, όλοι οι εχμάλωτοι του 361, και κάμε έναν αγώνα, τούτον το πράγμα εσβήσαμε μας το με τον μαρκαδόρο, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Λοιπόν, και ο τότε υπουργός, ο κύριος Φωκαΐδης, είπε σχέθηκε ότι με τα γενέστερα θα μας τιμούσαν κατά κάποιον τρόπο και ζήτησαν μας συγγνώμη για τη συμπεριφορά της πολιτείας. Λοιπόν, στον τον αγώνα που κάμε στη Βουλή, να το αναφέρω τον το γεγονός, στον τον αγώνα που κάμε στη Βουλή, ενέγραψε το θέμα ο Γιώργος Βαρνάβα, που ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Αμήνας, με τον Κώσταν Κώστα. Λοιπόν, στηρίξαν μας κάποια άτομα στη Βουλή, όπως ο Ζαχαρίας ο Κουλίας, αλλά υποστήριξε μας πολλά έντονα και έθερμα ο Σωτήρης ο Σαψών. Λοιπόν, όταν ήταν να μας δώκουν τώρα τα διορθωμένα κατά κάποιον τρόπο να πολιτήρια, τούτον τα πολιτήρια με τον μαρκαδόρο που τον σβήσαν, του είναι προσβλητική αναφορά, ο Σωτήρης Σαψών εκμυστηρεύτηκε μας ότι επικρίθη που το κόμμα του, τι ανεκατώνεσαι με τούτους. Δεν ξέρεις ποιο είναι. Μάλιστα. Καταλάβες. Μπράβο στο Σωτήρι. Γιατί το που τον αναφέρνω. Μπράβο στο Σωτήρι. Μπράβο του Σωτήρι. Ο Σωτήρις, λέω σου, μας υποστήριξε έθερμα. Ναι. Σωτήρις είναι ένα πολύ σοβαρό παιδί. Ναι. Δεν επίκρισε κανένας. Αντρέα,
Μες στους εκμάνοντους είχε και βουλευτές, είχε και πολλούς τους δικηγόρους και τα λοιπά. Και κανένας δεν εφρόντισε ούτε πήγαινε το θέμα μας να κομπιώσει. Μάλιστα. Για κάποια δικαίωση, θα το πάμε σιγά σιγά. Κάποια ανησυχία είναι κάνουμε αυτή. Στην Κύπρο μας, το πάμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Εγώ πραγματικά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και θεωρώ έτσι μεγάλη τιμή που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μου αυτή τη σπουδαία μέρα, τη δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε ποτέ ξανά πόλεμος. Ποτέ. Οι νέες γενιές να μην το γνωρίσουν αυτό, να μην το βιώσουν. Πατέρα μου, δεν ξέρω αν έσκευα στο βιβλίο. Το διάβασα. Είδες την κατάληξη μου. Το διαβάζεις πολύ εύκολα, εύκολα ναι, διαβάζεται. Των επίλογων. Το είδα. Κατάλαβες, εν τούτον που εύχομαι εγώ. Ποτέ ξανά πόλεμος. Ποτέ ξανά πόλεμος, έστω κι αν είσαι ο νικητής. Ο πόλεμος είναι κατάρα, οδύνη, καταστροφή. Έχεις δίκιο. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί κύριοι. Εμείς ευχαριστούμε, Ανδρέα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα τον Πιτσιλίδη.